Και ορίζουμε στο πλατό του Ναυτεμπορική TV τον Νίκο Κατσαρό, με τον οποίο θα ρίξουμε μια πιο διεσδυτική, πιο αναλυτική ματιά στην τρέχουσα οικονομική επικαιρότητα. Νίκο, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα κυρίε και κύριοι, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Παύλο, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, κοίτα, πολλέ φορέ λέμε ότι ε, υπάρχει φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, υπάρχει φοροδιαφυγή στον κλάδο των ελευθερών επαγγελματιών, ε, αφού οι μισθωτοί δεν μπορεί να φοροδιαφεύγουν και έρχονται τα στοιχεία για να επιβεβαιώσουν ακριβώς αυτό που, που πάρα πολύ υποστηρίζουμε, ότι ε, οι ελεύθεροι επαγγελματίε δεν δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα. Από τα στοιχεία λοιπόν που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΔΕ, προκύπτει ότι 4 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίε δηλώνουν τζίρο κάτω από 30.000 ευρώ. Μάλιστα. Εάν συνυπολογιστεί ότι αυτό είναι ο τζίρος, είναι τα καθαριστά ότι τα καθαρά τους έσοδα, είναι ένα τρίτο ή ένα τέταρτο αυτών που, που, που δηλώνουν, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι τα καθαρά έσοδα κυμαίνονται από 7,5 έως 10.000 ευρώ. Δηλαδή είναι αυτό που κατά επανάληψη έχει υποστηρίξει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών πολύ κάτω και από τον κατώτατο μισθό που πληρώνεται ένας εργαζόμενος σε αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό θα σήμαινε, μάνι μάνι, ότι κατά μέσο όρο οι κατηγορίες επαγγελματιών που δηλώνουν αυτούς τους τζίρους ότι ζουν κάτω από το όριο της στόχιας. Ναι. Θα περίμενε να δεις ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή σχεδόν το σύνολό τους ε, ζουν με, πάρα, με ψίχουλα, με πάρα πολύ λίγα λεφτά. Ε, μόνο ένα στους δέκα δηλώνει ακαθαριστά έσοδα πάνω από 100.000 ευρώ ε, και περισσότεροι από τους μισούς, αυτό είναι εντυπωσιακό εάν υπολογίσει ότι έχει από περίπου, περίπου με βάση τα στοιχεία τη ΑΔΕ 730.000 ελεύθερου επαγγελματίε, περισσότεροι από του μισού, 400.000. Φορολογήθηκαν με βάση το τεκμαρτό, δηλαδή αυτά που, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά φέτος. Εξού και πλήρωσαν περισσότερο, εξού και οι αντιδράσεις, Εξού και η προσπάθεια ε, του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη να πει ότι θα αλλάξουν, θα γίνουν αλλαγέ. Ε, Αυτέ, βέβαια, οι αλλαγέ είναι οριακέ αλλαγέ, σημειακέ αλλαγέ που δεν πρόκειται να, να έχουν πολύ μεγάλη επίπτωση στο τέλο. Θα έχουν, αλλά όχι πολύ μεγάλη ε, σε αυτά που θα πληρώνουν. Ε, χαρακτηριστικά να πούμε ότι οι γιατροί. Ε, Φαίνεται ότι προσάρμοσαν αυτά που δηλώνουν, τα, τα, τα έσοδά τους, διότι εμφανίζονται να δηλώνουν μικρότερους γύρους από πέρσι. Δηλαδή, ε, είδαν οι λογιστές τους που θα πηγαίνανε να φορολογηθούν με το τεκμαρτό και προσάρμοσαν τα έσοδά τους ανάλογα. Που, προ, όπου η λέξη προσαρμογή γράφω ό,τι θέλω, δεν είναι τα, τα πραγματικά μου έσοδα. Αντίθετα, ε, αυτοί που εμφανίζονται να έχουν πολύ σημαντικά αυξημένα και καθαρό τζίρο και κέρδη ε, είναι οι ιδιοκτήτε μπαρ. Ε, για, το, για να ξέρει ο κόσμο, οι γιατροί δήλωσαν 44.300, ενώ είχαν δηλώσει πέρσι Ενώ οι ιδιοκτήτε μπαρ δηλώσαν Έναντι 37.000, δηλαδή ήταν πολύ σημαντική η αύξηση των ακαθάριστων εσόδων που δήλωσαν. Ε, οι δικηγόροι εμφανίζονται να ζουν με ψίχουλα, τζίρου ε, ε, λιγότερο από 2.000 ευρώ το μήνα, καθαρά ε, να μην τα συζητάμε. Οι ταξιτζίδε επίση εμφανίζονται να, να δηλώνουν πολύ μικρά καθάριστα έσοδα, ε, κάτω από 19.000, 18.500 καθάριστα το 23, έναντι 280 το 24, Οι ταξιτζίδες να πούμε είναι από του κλάδου που έχουν πληγεί από το τεκμαρτό πλήρωσαν σημαντικά αυξημένους φόρους με αυτούς που είχαν συνηθίσει να πληρώνουν ε, τα προηγούμενα χρόνια. Ε, μεγαλύτερα εισόδηματα από ξυλουργούς, υδραυλικούς, σημαντικά μεγαλύτερα, ε, αρχιτέκτονες, ε, ηλεκτρολόγους. Ε, οπότε δείχνει ότι το σύστημα με τον Τεκμαρτό δούλεψε ε... Δημιούργησε και... όμω και ένα παράθυρο από ό,τι κατάλαβα. Είναι αυτό που λέμε ο νόμο και η πονηρία του εσύ. Ναι, ναι, εντάξει. Ε... <laughs> ότι σε, οπότε... σε κάποιε περιπτώσει έδωσε και τη δυνατότητα να, να προσαρμοστούν προ τα κάτω. Ε... 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 Αλλά ξέρει, έχω πει και άλλε φορέ και από αυτή την εκπομπή και από την εκπομπή του Φίλιππου και όποτε με την πρώτη ευκαιρία ε... είμαι στο καναρί, είμαι στην τηλεόραση, ότι πια τα βλέπουν όλα. Τα βλέπουν όλα, τα παρακολουθούν όλα, μπορούν ανα πάσα να, να κάνουν κινήσεις. Να πούμε κάτι το οποίο είναι εικόνα από το μέλλον. Θα δει και το λέμε για να το ξέρει ο κόσμο και να το καταλάβει. Θα δει τα επόμενα χρόνια ότι δεν θα υπάρχει ΣΔΟΕ. Δεν θα υφίσταται έλεγχο επιτόπιο. Πολύ λίγοι επιτόπιοι έλεγχοι θα γίνονται. Δεν θα χρειάζεται. Α, μα δεν θα χρειάζεται. Γιατί από τη στιγμή που πρέπει όλα να είναι δηλωμένα ω τιμολόγια στο, στο MyAD ε, και στο MyData, ε, με βάση τα τιμολόγια θα είναι εύκολο με την τεχνητή νοημοσύνη να σου υπολογίσει και του τζίρου και τι έχει πουλήσει και τα πάντα. Οπότε ε, δεν θα χρειάζεται να έχει επιτόπιο έλεγχο. Θα σου έρχεται ηλεκτρονικά το ραβασάκι ότι έχετε ε, κάνει παράβαση και χρωστάτε τόσα. Το Σαββατοκύριακο είχα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με φίλου μου για τα προσωπικά δεδομένα. Που ναι. εγείρεται ένα σημαντικό θέμα και γύρω από τα προσωπικά δεδομένα Ίσως, ναι. μέσα από τη διασύνδεση όλων αυτών των. Ε, Υπηρεσιών. βάσεων δεδομένων. Ακριβώς ότι πρέπει κάπως να διασφαλιστεί και όλος ότι δεν μπορούν οι υπηρεσίες. Ή μάλλον φαίνεται έχει μια χρησιμότητα, είναι σημαντικό να γίνει, αλλά κάπου πρέπει να μπει και ένα όριο στο πόσα μπορεί να γνωρίζει για τις προσωπικές μου καταναλωτικές συμπεριφορές. Ίσως, ίσως. Για τις καταναλωτικές ξέρω. Συμφορές, συμπεριφορές, εντάξει, δεν και θα γενικά χρες. για τη συμπεριφορά μου. Αλλά την... Ε, τα έσοδά δάσω... σου ναι, δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να τα... τα ξέρω, δεν ξέρω, μπορεί, ίσως υπάρχει τίθεται θέμα, ε, τι θέμα προσωπικών δεδομένων. Νομίζω ότι αν τεθεί θα βρεθεί μια λύση, θα υπάρξει μια συζήτηση και θα πάρθει μια απόφαση. Πάντως είναι επικίνδυνο, υπάρχει ένα κίνδυνο εδώ. Ε, μπορεί. Μπορεί να, Δια... μπορεί. Διάβα, Διάβαζα μάλιστα, τώρα, μπορεί. καλά ανοίγω την κουβέντα πολύ, αλλά διάβαζα σε μία πόλη στην Κίνα ότι υπάρχει αυτό το σκορ ένα κοινωνικό σκορ, το οποίο τι είναι, από διάφορες βάσεις δεδομένων που μαζεύουν στοιχεία για το ποιοι είναι οι φίλοι σου στα social media, πόσο καλή σχέση έχεις μαζί τους, πόσο γρήγορα πληρώνεις τα πρόστιμα, πόσο φορολογικά συνεπίσεις είσαι κτλ. Δημιουργείται ένα κοινωνικό σκορ, ένας βαθμός. Ναι. Και με βάση αυτό το βαθμό μετά, Α, προφανώς, προφανώς λειτουργούν ναι, λειτουργούν ναι, διάφορες άλλες... Ναι, 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 ναι. επηρεάζουν διάφορε κοινωνικέ δράσει. Εντάξει, δεν μιλάω για την πιο ελεύθερη χώρα του κόσμου, εντάξει. Αλλά ε, εντάξει. Εάν τεθεί θέμα στην Ελλάδα, νομίζω θα αντιμετωπιστεί. Και θα δούμε και πώς το έχουν αντιμετωπίσει άλλες χώρες ευρωπαϊκές αυτό το θέμα.